μια καταγγελία χθες εδώ στην Κρήτη σήμερα που αφορά τα αγροτικά δυστυχήματα σε παγκρίτο επίπεδο. Τι είπε ο κύριος Γαϊτάνης εκεί στην Ιεράπετρο, συνδικαλιστής, ότι οι 8 στους 10 περίπου που ανεβαίνουν και οδηγούν και χειρίζονται ένα γεωργικό μηχάνημα, μεταξύ αυτών ένα τρακτέρ, δεν έχουν δίπλωμα, δεν γνωρίζουν, δεν έχουν περάσει από εκπαίδευση. Για να θυμηθούμε λίγο τη δήλωση. Στην περιοχή της Ιεράπετρας, ποιο το ποσοστό εκείνων που δεν έχουν καν άδεια προκειμένου να οδηγήσουν και να ανέβουν σε ένα τρακτέρ. Δίπλωμα, για να γίνω... Στο ποσοστό αυτό ανέβει στο 80%, για να μην πω παραπάνω. Το 80%, το 80% των μηχανημάτων που δουλεύουν είναι χωρίς δίπλωμα, χωρίς τίποτα. Χωρίς τίποτα. 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 Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια σήμερα. Πάμε στον κύριο Γιώργο Τσιφετάκη, τον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για τον Πρωτογενή Τομέα Λασιθίου και πρόεδρο βέβαια του Αγροτικού Συλλόγου Σιτίας. Κύριε Τσιφετάκη, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Επιχειρούμε εδώ και δύο μέρες να ανοίξουμε λίγο αυτό το φάκελο που έχει να κάνει με τα αγροτικά δυστυχήματα. Πώς οι άνθρωποι μας κατά μέσο όρο 7 σε ετήσια βάση. Σε επίπεδο Κρήτης και 50 πανελλαδικά κάθε χρόνο, συνάνθρωποι μας χάνουν τη ζωή τους. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο σε αυτή την καταγγελία, την αναφορά του κυρίου Γαϊτάνη, του συναδέλφου σας, χθες εδώ στην Κρήτη σήμερα. Κοιτάξτε, ναι, είναι γεγονός ότι τα αγροτικά ατυχήματα και δυστυχήματα κατ' επέκταση είναι κάτι το οποίο μας ταλανίζει τα τελευταία χρόνια. Ταλανίζει όλο το νησί. Σίγουρα, εγώ δεν μπορώ να πω. Και δεν μπορώ να γνωρίζω εάν ποιοι έχουν δίπλωμα τρακτέρι, ποιοι δεν έχουν. Γνωρίζω όμως ότι θέλει μια άλλο. Το θέμα πρέπει να το πιάσουμε από μια άλλη πλευρά. Είμαι σίγουρος όμως. Σίγουρα δεν σας ζητώ να αναφερθείτε σε ποσοστό. Γνωρίζετε όμως την ευκολία με την οποία κάποιος ανεβαίνει σε ένα τρακτέρ, το χειρίζεται και προχωρά σε αγροτικές εργασίες. Ναι, ωραία. Έτσι δεν είναι. Αυτό θέλω να. Ναι, ναι, αυτό θέλω να πω και εγώ, ότι αυτό που ξέρω είναι ότι όσοι, ο κόσμος ο οποίος δουλεύει τρακτέρ, σίγουρα έχει δίπλωμα αυτοκινήτου, το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι παρεμφερή, δεν είναι κάτι το διαφορετικό, μπορεί να ισχυρίζει το τρακτέρ. Το θέμα καμία είναι... σχέση κύριε Τσιφετάκη, ναι, καμία ναι, σχέση, ναι, το αυτοκίνητο με το τρακτέρ. Ωραία, παίρνοντας όμως ένα δίπλωμα κύριε Παραγιωτόπουλε τρακτέρ, δεν σημαίνει ότι θα σε μάθουν. Να του πώς θα το δουλεύεις. Εκεί θέλει μια άλλη εξειδίκευση. Μια άλλη. Θέλει κάτι άλλο το οποίο λείπει από το κομμάτι το δικό μας. Λείπει από την Κρήτη, που η Κρήτη είναι ένα νησί με όλες τις εκτάξεις. Σωστό, σωστό. Που είναι, αλλά ξέρετε, όταν μιλάμε για μια σωστή νοοτροπία, γιατί εκεί θα το πάτε στη νέα γενιά, προκειμένου να μειωθούν και τα τροχαία συμβάντα στους δρόμους της Κρήτης, και αναφέρουμε σε οδηγούς οχημάτων και σε μοτοσυκλετιστές, προαπαιτούμενο να έχεις δίπλωμα. Έτσι, δεν είναι. Δεν το συζητάμε. Από εκεί δεν το συζητάμε και ανοίγουμε τη συζήτηση. Οπότε πάμε ως προαπαιτούμενο να αποκτήσουμε να γνωρίσουμε το γεωργικό μηχάνημα και να κάνουμε κάποια μαθήματα, να δώσουμε μια θεωρητική και πρακτική εξέταση, και από εκεί και πέρα θα πιάσουμε και την νοοτροπία. Σίγουρα είναι έτσι που το λέτε. Εγώ αυτό που θέλω να πω και επιμένω συνέχεια είναι ότι χρειάζονται άλλα πράγματα. Οι εποχές άλλαξαν. Τα μηχανήματα στον αγροτικό τομέα είναι το Α και το Ω. Με αυτά πορευόμαστε και με αυτά δουλεύουμε, μας έχουν κάνει πιο απλή τη ζωή. Δεν μπορούμε όμως, δεν έχουμε την εξειδίκευση να τα χειριζόμαστε όλοι, και ο καθένας αγοράζει ένα μηχάνημα, και είτε είναι τρακτέρ, είτε είναι οτιδήποτε άλλο γεωργικό μηχάνημα, και την άλλη μέρα το πρωί πηγαίνει η εργασία. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και γι' αυτό έχουμε αυτά τα μεγάλα και δυνατά προβλήματα. Οπότε τι πρέπει να γίνει, Πρόεδρε, τι πρέπει να γίνει. Θα σας πω, κατά πρώτον πάω με τους νέους αγρότες. Είναι οι αγρότες οι οποίοι κάνουν ένα σωρό μαθήματα για να, μέχρι να μπουν στο πρόγραμμα και να ενταχθούν κανονικά και να πάρουν τα χρήματα που παίρνουν. Εκεί μέσα πρέπει να στηριχθούμε και να δώσουμε εμείς την μεγάλη μας, πώς να σας πω, δηλαδή να δώσουμε μια μεγάλη βαρύτητα να αλλάξει το σύστημα αυτό. Δηλαδή εκεί μέσα πρέπει να μπουν κάποιες ορθές πρακτικές λειτουργίας μηχανημάτων, για να πει στο πετσί να αρχίσουμε αμέσως από τη νέα γενιά. Να μην περνούν οι νέες γενιές, οι νέοι αγρότες, με μαθήματα τα οποία μπορεί, ναι, να είναι χρήσιμα, αλλά είναι χρησιμότερα αυτά που, τώρα γιατί, που συζητάμε. Πάντως περιστατικά έχετε και στη Σιτία. Σίγουρα έχουν περιστατικά. Αναφέρομαι σε ατυχήματα. Βεβαίως, και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όλοι. Από σήμερα και πέρα
Δεν περνούμε τις καλύτερες μέρες, δεν περνά το κράτος μας και δεν μπορούμε να το επιβαρύνουμε και με άλλα περιστατικά. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι σε ό,τι κάνουμε. Μάλιστα. Σε ό,τι δουλεύουμε. Την παράμετρο με τους νέους αγρότες πολύ καλά κάνατε και τη φέρατε στο τραπέζι. Καλό είναι κάποιος έτσι να εποφελείται χρηματοδότησης και πόρων, αλλά μέσα εκεί πάμε να κουμπώσουμε λίγο και την νοοτροπία και την εξειδίκευση και το πώς αντιλαμβανόμαστε την χρήση ενός γεωργικού μηχανήματος. Λοιπόν, κύριε Τσιφετάκη, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.